Λαγάνα, το αζίμοτο ψωμί τη Καθαρά Δευτέρα. Ένα αναπόσπαστο έδεσμα για την έναρξη τη Σαρακοστή που δεν λείπει από κανένα τραπέζι. Στα αρτοπία έσπευσαν από το πρωί οι καταναλωτέ προκειμένου να προμηθευτούν την καθιερωμένη Λαγάνα και να τιμήσουν το πατροπαράδοτο έθιμο. Λείπει ο Μάρτη από τη Σαρακοστή. Έτσι είναι και η Λαγάνα. Καλημέρα. Καλή Σαρακοστή. Χρόνια πολλά. Υγεία. Μπορεί να λείπει από το Σαρακοστιανό τραπέζι Λαγάνα. Ποτέ. Ποτέ. Λαγάνα τώρα και Οι αρτοποιοί πίστη στι παραδόσει παρασκευάζουν την καθαρά Δευτέρα τη Λαγάνα, συμβάλλοντα έτσι στη διατήρηση του εθήμου, ώστε οι νέε γενιέ να έχουν την ευκαιρία να ακούσουν, να μυρίσουν και να γευτούν τη Σαρακοστή. Η Λαγάνα είναι υποτίθεται το ζυμάρι το οποίο γίνεται χωρί να έχει τη, το ανεβατό που λέμε, το προζύμι. Και συμβολίζει τι 40 μέρε την καθαρότητα των ανθρώπων ω προ την παράδοση που λένε και για αυτό που εξαγνίζει την ψυχή μα. Η ιστορία της Λαγάνας διατρέχει όλη τη διατροφική παράδοση από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ο Αριστοφάνης της Εκκλησιάρουσες λέει «Λαγάνα πέτεται, δηλαδή λαγάνες γίνονται». Ο Διοράτιος στα κείμενά του αναφέρει τη λαγάνα ως το γλύκισμα των φτωχών. Το έθιμο της λαγάνας παραμένει αναλύωτο ανά τους αιώνας και συνηθίζεται να παρασκευάζεται με μεράκι από τον αρτοποιό της γειτονιάς. Τραγανή, λαχταριστή και σουσαμένη και καταναλώνεται κατά την καθαρά Δευτέρα την πρωτονιστήσιμη Δευτέρα της Σαρακοστής. Βλέπεις και έρχονται και άγ γνωστοί καινούργιοι πελάτε. Όχι, μιλάμε για χιλιάδε. Ε, έχουμε ξεπεράσει τις 3.000. Ε, τις Για πέμπτη χρονιά, ο Χάρη Δημητρουλάκη, αρτοποιό τη συνοικία τη Νέα Χώρα στα Χανιά, παρασκεύασε μια λαγάνα βάρου 65 κιλών. Προκαλώντα ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον για πελάτε και περαστικού που θαύμασαν με όλη τη σημασία τη λέξη τα αρτοποιήματα του Χανιώτη Φούρναρη. Που αλεύρι είναι γύρω στα 40 κιλά, 45 με 25-27 κιλά νερό, γύρω στα 64-65 κιλά είναι. Είναι γύρω στα 5 μέτρα περίπου με ένα 80, ένα 75 στο φάρδος. Ε, καταλήγει, συνήθως καταλήγει την κόβω στο τέλος και όποιοι τυχαίνουν την παίρνουν και φεύγουν. Αυτό, είναι το, αυτό ήταν από την αρχή που, τι φτιάζαμε, φτιάζαμε για αυτό το πράγμα. Ο τελευταίο πελάτη να την πάρει και να φύγει. Με τη ζύμη τη Λαγκάνε φτιάχνεται η φιγούρα τη κυρία Σαρακωστή ή αλλιώ η γυναικεία γυναικη μορφη με τα σταυρωμένα σε προσευχή χέρια και 7 πόδια, όσο και τα Σάββατα τη Σαρακωστή. Παραδοσιακά φτιάχνεται στην αρχή τη νηστεία και χρησιμοποιείται για να μετριέται ο χρόνο που απομένει μέχρι το Πάσχα, μια και κάθε Σάββατο τη κόβουμε και από ένα πόδι, με το τελευταίο να κόβεται το Μεγάλο Σάββατο.